Διακριτικέ αποστάσει κράτησε ο Δήμαρχο Αλιάρτου Θεσπιέων και μέλο του ΦΟΤΣΑ από την απόφαση τη ΕΝΕΑ Αρχή Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων που έκρινε παράνομη τη διαδικασία ανάθεση τη μεταφορά των απορριμμάτων τη Χαλκίδα στα Τρίκαλα, θεωρώντα την εσωτερική υπόθεση την οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή. Το ζήτημα που αναφέρεται με την απόφαση τη ΕΝΕΑ Αρχή είναι ένα εσωτερικό θέμα του Δήμου Αλκιδέων. Εγώ δεν μπορώ να επισέλθω σε αυτό. Πάντα όμω υπάρχουν τέτοια ζητήματα σε Δήμου, υπάρχουν γνωμοδοτήσει, υπάρχουν απόψει κτλ. Εκτιμώ ότι η Δημοτική Αρχή τη Χαλκίδα θα έχει απάντηση και θα το αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Πάντω, εγώ δεν θέλω να επισέλθω σε κάτι τέτοιο. Στο μείζον ζήτημα τη διαχείριση των απορριμμάτων από την 1η Μαρτίου του 2023, οπότε και λίγη η προθεσμία τη προσωρινή λύση που συμφωνήθηκε στην τελευταία συνεδρία του Φώτσα. Ο Γιώργο Δασιώτη θεωρεί μονόδρομο την απόφαση για μεταφορά των απορριμμάτων τη Στερεά σου χιτά Ιστιαία και Άμφυσα μέχρι ότου ολοκληρωθούν τα αναγκαία έργα, τα οποία και θα επιφέρουν αλλαγέ στο συνολικό σχεδιασμό. Είναι μια προσωρινή απόφαση υπό την έννοια πια ότι η απόφαση αυτή είναι μέχρι την 28η, ε, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου. Αλλά την 1η Μαρτίου δεν θα έχει γίνει ένα θαύμα να λύθουν τα θέματα. Οπότε πάλι θα επανέλθουμε πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων και πάλι θα επανέλθει είναι μονόδρομο, θεωρώ εγώ και το υποστήριξα από την αρχή από το 19, πάλι θα επανέλθει η αρχική πρόταση του φορέα που είναι ότι τα απορρίμματα και με βάση και την τελευταία απόφαση που πήραμε για του Δήμου, τα απορρίμματα θα πρέπει να διοχετευτούν εντό τη περιφέρειας του ΧΙΤΑ που είναι διαθέσιμη και που διαχειρίζεται ο Φόσδα και αυτή η χιτά είναι σε είναι 50% οχητά της Ιστιαία, 50% οχητά της Άμφισσας και επικουρικά, όπως είπαμε τώρα με την περίπτωση της Καρίστου και την μάκρυση των ιδιωτών, οχητά της Θήβας. Αυτό θα είναι η λύση μέχρι να εκτελεστούν τα, τα έργα. Παρά τις ποδρές εσωτερικές συγκρούσεις που οδήγησαν και στην παρέτηση του Δημάρχου Ιστιαίας Εδιψού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φώτσα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλιάρου Θεσπιέων, η τελευταία απόφαση για τη μεταφορά των απορριμμάτων τη Καρίστου στη Θήβα, τη Ερέτρια στην Άμφυσα και τη Κύμη στην Ιστεία εφαρμόζεται κανονικά. Μπορώ να σου πω ότι αυτό που δείχνει αυτή τη στιγμή η όλη η κατάσταση είναι ότι εφαρμόζεται η, η απόφαση αυτή με... και με τα διαστήματα που δώσουν προκειμένου να ετοιμαστούν οι Δήμοι. Ε... Ε εντό δηλαδή δεκαημέρου που του δώσαμε να ετοιμαστούν οι Δήμοι, ήδη η Κάριστο τα φέρνει στη Θήβα, η Ερέτρια πάει στην Άμφυσα και σήμερα από την πληροφορήθηκα η Εστία πήγε το πρώτο τη φορτίο, η, η, η Κίμη πήγε το πρώτο τη φορτίο ε, στην Εστία. Που σημαίνει δηλαδή ότι ομαλοποιείται μια κατάσταση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά του τρει Δήμου. Η συμφωνία στο ΦΟΤΣΑ ακυρώνει σύμφωνα με τον Γιώργο Ντασιώτη και την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντο να παρέμβει σε ένα ζήτημα αμυγό διοικητικό. Ενώ παρουσιάστηκε καθεσδικαστικό για την ισχύ της στο μέλλον. Η απόφαση αυτή επί τη ουσία προσπεράστηκε από την πραγματικότητα, δεδομένου ότι ήδη οι Δήμοι δεν εφαρμόζουν αυτή την απόφαση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον, αλλά εφαρμόζεται η απόφαση που είχε πάρει και που επικαιροποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτιμώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα να δημιουργηθεί πρόβλημα στο μέλλον. Εγώ η αρχική μου θέση. Ηταν και του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ότι ο Υπουργό κακό σε ένα θέμα που είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα δική μα και μπορούσαμε να το λύσουμε και όπω φαίνεται λύνεται. Εν πάση περιπτώσει όμω, από όλα αυτά καταδεικνύεται στο τέλο ότι εάν πράγματι καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι και με δεδομένα και με συνένεση και με μια αίσθηση ευθύνη όλοι, λύνονται όλα τα προβλήματα. Οριστική λύση στο πρόβλημα τη διαχείριση των απορριμμάτων στη στερεά, ο Γιώργο Ντασιώτη βλέπει μόνο μέσα από την επίσπευση ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων. Η κυβέρνηση θα πρέπει να τα δει άμεσα γιατί επί τη ουσία αυτά είναι που θα λύσουν και οριστικά το πρόβλημα. Ε, σε αυτό πράγματι υπάρχει κολυσιεργία.